Ο 35χρονο κατηγορούμενο για κατασκοπία, γραμματέα του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο, ζητά τώρα να φεθεί ελεύθερο. Και μάλιστα αντικατασταθεί η κράτησή του με περιοριστικού όρου. Τι λέει λοιπόν στο, στην, αίτημα που κατέθεσε στο Συμβούλιο Πλημμυρωδικών τη Ρόδου. Παναλαμβάνει τους τους του τους αρχικού υπερασπιστικού του ισχυρισμού ότι επαφέ με τον 52χρονο συγκατηγορούμενο ενώ του είχαν απλά και αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα λόγω ότι της το του. Ότι συζητούσαν για τον καιρό και για τον κορονοϊό. Ακριβώ, ναι. ακριβώ. Θεωρεί ότι η εμπλοκή του στρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα όσα κατέθεσε σε βάρο του ο 52χρονο. Κάτι βεβαίω που, όπω λέει ο ίδιο, ανέρεσε συνέχεια στο απολογητικό του υπόμνημα, αλλά και στην, κατά την παράσταση εξέτασή του στην ανακρίτρια. Οπότε δεν συντρέχουν λόγοι να κρατείται ακόμα ο 35χρονο ε, ω προφυλακισμένο. Και δηλώνει ακόμα ότι δεν είναι υποπτό φυγή, έχει και χώρο διαμονή. Το οποίο τον, τον δηλώνει ότι δεν είχε κάνει κανένα σχέδιο να διαφύγει ε, νωρίτερα και ότι θα είχε την ευκαιρία να το κάνει στο πανεπιστήμιο που ναι. μεσολάβησε μέχρι την προσαγωγή του ε, στι ανακριτικέ αρχέ. Βεβαίω, να σα πω ε, ότι ζητάει και ε, δίνει και εναλλακτική στι ελληνικέ αρχέ: δηλαδή? Να, Ότι μπο, αν μπορούν οι αρχέ θα τον αφήσουν να μείνει ε, σε κατοίκον περιορισμό ε, και μάλιστα ο ίδιο θα πληρώσει αυτή την ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό βραχυολάκι. βεβαίω, να δούμε... να δούμε τι θα αποφασίσει. Οι και όχι μόνο αυτό, αν θα ισχυριστεί τα ίδια, γιατί το, στο αμέσω προσεχέ διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίε του Όπεν, θα μπουν στο φάκελο τη δικογραφία όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα κλιματολογικά Μάλιστα. εργαστήρια. Κάτι που αναμένεται να γίνει ενδεχομένω και στο τέλο τη επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρα.